περισσότερο. Τον επεκτείνεται και φορολογείται και τις αυλές των σπιτιών και τα χωράφια των φτωχοποιημένων από τις δικές σας πολιτικές αγροτών. Γιατί δεν φορολογείται και τον αέρα που αναπνέουμε? Ο νέος φόρος για τα ακίνητα είναι το χαράτσι μεταλλαγμένο και μάλιστα προς το χειρότερο. Είναι ένας φόρος που παραβιάζει τη συνταγματική αρχή, που λέει ότι κάθε έννοια συμβολής στα δημόσια οικονομικά πρέπει να είναι ανάλογη με τη φοροδοτική ικανότητα του πολίτη. Ο ενιαίος φόρος για τα ακίνητα επιβάλλεται εξίσου στους ιδιοκτήτες όμοιων κατοικιών ανεξάρτητα από τη φοροδοτική τους ικανότητα. Δηλαδή, δύο διαμερίσματα ίσων τετραγωνικών μέτρων στην ίδια πολυκατοικία, στον ίδιο όροφο, πληρώνουν τον ίδιο φόρο ανεξάρτητα αν ο ιδιοκτήτης του ενός έχει εισόδημα 20.000 ευρώ και του άλλου 100.000 ευρώ. Λέτε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε αποφανθεί για τη συνταγματικότητα του μέτρου. Μα το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε αποφανθεί για το έκτατο τέλος που αντιμετώπιζε άμεσες δημοσιονομικές ανάγκες του κράτους, όχι για έναν μόνιμο φόρο που θα ισχύει εσαΐ ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση του ελληνικού δημοσίου. Ισχυρίζεστε ότι απαλλάσσετε του φόρου οικονομικά αδύναμη. Στην ουσία δεν φοροαπαλλάσσεται κανείς. Ακόμη και ένας άνεργος που έχει στην κατοχή του ένα μικρό ή μεγάλο διαμέρισμα και ένα μικρό αυτοκίνητο υπερβαίνει το τεκμαρτό εισόδημα των 9.000 ευρώ και έτσι φορολογείται. Φυσικά το αν θα πληρώσει το φόρο είναι μάλλον αβέβαιο. Το πιο πιθανό είναι να συσσωρευτεί και αυτός με τα υπόλοιπα χρέη του προς το δημόσιο, με αποτέλεσμα σε συνδυασμό με την απελευθέρωση των πληστηριασμών που προωθείται στο τέλος να χάσει το σπίτι του. Με το παρόν νομοσχέδιο επιβάλλεται φόρο στην ακίνητη περιουσία, όχι στο σύνολό της, αλλά σε κάθε ακίνητο χωριστά, χωρίς να έχετε φροντίσει να υπάρχουν θεσμικές υποδομές που πρέπει να έχει κάθε ευνομούμενη πολιτεία, όπως το περιουσιολόγιο, το κτηματολόγιο, ο καθορισμός των χρήσεων γης. Φυσικά, με την παγιωμένη πια τακτική σας και τη δεδομένη ταξική κατεύθυνση που έχει κάθε νομοσχέδιο που καταθέτεται, φοροελαφρύνσεις υπάρχουν, αλλά αφορούν όπως πάντα τους κατέχοντες πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία για τους οποίους ο φόρος μειώνεται αισθητά. Παραμονές Χριστουγέννων λοιπόν. Και ποτέ ξανά δεν ήταν τόσο επίκαιρη η χριστουγεννιάτικη ιστορία του Charles Dickens. Ξέρετε, αυτή με το Scrooge και τα πνεύματα των Χριστουγέννων που τον επισκέπτονταν στον ύπνο του. Σε τι διαφέρει αλήθεια, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η Ελλάδα του 2013 από το Λονδίνο της εποχής του Dickens? Ο λαός φτωχοποιημένος να προσπαθεί να αντισταθεί με κάρβουνα στο μαγκάλι. Οι άστεγοι να γίνονται όλο και περισσότεροι, όπως και αυτοί που ψάχνουν στα σκουπίδια για να τραφούν. Η εργοδοτική ασυδοσία όλο και πιο σκληρή. Τα εργασιακά δικαιώματα ανύπαρκτα. Τα Χριστούγεννα του παρελθόντος ένα ξεχασμένο όνειρο. Τότε που υπήρχε σπίτι, που ήταν ζεστό και το τραπέζι ήταν γεμάτο, που ο Άι Βασίλης ερχόταν σε όλα τα παιδιά. Ο Άι Βασίλης φέτος δεν θα επισκεφτεί πολλά παιδιά, γιατί μας τελείωσε και αυτός, μαζί με το χριστουγεννιάτικο δώρο από τη σύνταξη του παππού. Για κάποιους όμως φροντίσατε να τους επισκεφτεί ο γενναιόδωρος Άγιος. Για κάποιους υπάρχει πρωτοχρονιάτικος μπαναμάς. Πρόκειται για τους ευνοούμενούς σας, μεγαλοκαναλάρχες, για τους οποίους μετατίθεται για άλλον έναν χρόνο η έναρξη ισχύως της διάταξης για την επιβολή του ειδικού φόρου στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, το πνεύμα των Χριστουγέννων του μέλλοντος βρίσκεται στη θέληση του λαού να αλλάξει τη μοίρα που το επιβάλλατε με τη μνημονιακή σας πολιτική και τις επιταγές της Τρόικας. Η ανάσταση του λαού έρχεται πολύ σύντομα, με την κυβέρνηση της αριστεράς, με την κατάργηση του μνημονίου και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Τότε που τα Χριστούγεννα δεν θα είναι μόνο για τους Σκρούτζ, αλλά για όλο το λαό. Καλή Ανάσταση λοιπόν!